είναι και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των ημερών, έχοντας ανάψει νέες φωτιές στο εσωτερικό του Πασόκ μετά τη βόμβα της συμπαρουσίασης του βιβλίου της πρώην συνεργάτηδάς του για χρόνια και νυν υποψήφιας Ευρωβουλευτού της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαριλένα Σκοπά, στο πλευρό του Φώτη Κουβέλη. Λίγες ώρες πριν μεταβεί στο Βόλο για την επίμαχη εκδήλωση, βρέθηκε και πάλι στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Ανόγια για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Παπαγιάννη Σκουλά. Όμως και πάλι κράτησε το στόμα του ερμητικά κλειστό, ρίχνοντας εκ νέου λάδι στη φωτιά, αφού όσο δεν διαψεύδει, τόσο ενισχύει τις ερμηνείες, πως υπονομεύει την ελιά. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα. Τις τελευταίες ώρες, βουλευτές και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζονται έξαλλοι με τη νέα αυτή πρόκληση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, που ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη υπονόμευση, όταν μάλιστα ο κύριος Παπανδρέου απέχει όλο αυτό το διάστημα από προεκλογικές εκδηλώσεις της Ελιάς και του Πασόκ. Η επιλογή του να μην διαψεύδει τα περί ενός ακόμη χτυπήματος στην ελιά μεταφράζεται από κύκλους του Πασόκ ως επιβεβαίωση, και σε αυτό προστίθεται και η στάση του στα Ανόγια, όπου μετά από ερώτηση της Κρήτη TV δεν θέλησε καν να απαντήσει επί του θέματος. Εγώ νομίζω ότι κάνει και κάνει μεγάλο κακό. Έτσι. Θέλει να πάρει το Πασόκ πίσω. Ποιο Πασόκ να πάρει πίσω? Δεν μπορεί να το πάρει το Πασόκ πίσω. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι τι σηματοδοτεί ο καθένας με τις συνέργειες τις οποίες κάνει. Έτσι. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου αυτή τη χρονική περίοδο τοποθετείται. Και έχει χρέος να στηρίξει τον Πασόκ. Αυτό πρέπει να κάνει. Το στηρίζει. Το στηρίζει. Με τις ενέργειές του όχι. Δηλαδή έφτασε τον Πασόκ στο 4-5% και δεν έχει ευθύνης ο Παπανδρέου και έχω ευθύνης εγώ. Δημοσίες ούτε καμία τίποτα άλλο υπονοούμενο κάτω από τις προσκλήσεις αυτές. Τα λέμε ελεύθεροι οι άνθρωποι. Πάντα έχει πολιτικό περιεχόμενο. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλή αγωνία για το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας στον χώρο. Τη σιτάλη της επίθεσης στον πρώην πρόεδρο του Πασόκ έλαβε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Τάκης Ρήγας, που με δηλώσεις του δεν απέφυγε τα σκοπτικά σχόλια. Είναι λάθος αυτό που κάνει. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Θα περιμένω να δω τι θα πει στην παρουσίαση του βιβλίου τη Δευτέρα ως πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του Πασόκ, διότι η παρουσίαση δεν είναι απολύτικη. Θα πρέπει να απαντήσει ως βουλευτής του Πασόκ αν στηρίζει την κίνηση της ελιάς. Τα επικριτικά πυρά δίνουν και παίρνουν στο εσωτερικό του Πασόκ, ενώ δεν λείπει και η αντίθετη άποψη. Όπως εκείνη του Υφυπουργού Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου στο χθεσινό κεντρικό δελτίο της Κρήτη TV, όπου εμφανίστηκε βέβαιος για τη στήριξη του Παπανδρέου προς την ελιά. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι βουλευτής του Πασόκ. Το Πασόκ συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Ελιάς. Ο Γιώργος Παπανδρέου στηρίζει τους υποψηφίους του Πασόκ και το ψηφοδέλτιο της Ελιάς. Και το επόμενο διάστημα ελπίζουμε ότι θα το κάνει πιο δυναμικά, γιατί μπορεί να βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Μετά την Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Βόλο και τη Δευτέρα όλοι θα κρέμονται κυριολεκτικά από τα χείλη του στην επίμαχη εκδήλωση.